στο Ευρωκοινοβουλίο, ο κ. Σούλτς δήλωσε ότι τα hot spot που ήδη λειτουργούν σε όλη την Ευρώπη θα πρέπει να ενισχύσουν. Mm-hmm. Αναφερόμενο και σε αυτό τη Μόρια, ενώ θα πρέπει να δημιουργηθούν κι άλλα για την διαχείριση του μεταναστευτικού, υπονοώντας φυσικά ή αναφερόμενο στα υπόλοιπα νησιά του Ηλία. Τι είδαν εκεί, τι ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Σούλτς, πού πήγαν, τι επισκέφθηκαν? Το κέντρο υποδοχής και καταγραφής στη Μόρια, το επωνομαζόμενο και ως hot spot. Εκεί έκαναν και τις, αφού ξαναγήθηκαν στον χώρο, μάλιστα συνομίλησαν και με πρόσφυγες, οι οποίοι τους ενημέρωσαν για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Και οι δύο ηγέτες παραδέχτηκαν ότι δεν είναι μια καλή μέρα, αναφερόμενοι στην απεργία των ναυτικών, λόγω της οποίας έχουμε περίπου 15.000 πρόσφυγες και μετανάστες να βρίσκονται στο νησί και να μένουν την αυριανή μέρα, εφόσον ανοίξει, εφόσον ξεκινήσουν τα πλοία για να φύγουν. Αυτό το οποίο θα ανέφερε ο κύριος Σούλτς ήταν ότι στην Ευρώπη χρειάζεται μια στάση αλληλέγγυα, μια στάση η οποία θα επιτρέψει να προχωρήσει ο σχεδιασμός για την επανεγκατάσταση, αναφερόμενος και στους 30 οι οποίοι πρόσφυγες οι οποίοι αναχώρησαν χθες από την Αθήνα, συμμετέχοντας στο σχέδιο αυτό της επανεγκατάστασης, ενώ επίσης τόνισε ότι η διαπραγμάτευση με την Τουρκία, η οποία συνεχίζεται, θα δώσει... Ηλία, πόσοι πρόσφυγες τώρα είναι μαζεμένοι στην Λέσβο, είμαστε στη Μυτιλήνη? Περίπου στους 15.000. Εάν συνυπολογίσουμε και τις χθεσινές μάλλον αφήξεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα, να το πω έτσι, φανεί, δεν έχουν καταγραφεί οι άνθρωποι αυτοί και δεν έχουν μεταβεί από τα σημεία που βγαίνουν στην πόλη της Μυτιλήνης. Να πω μόνο, γιατί στη συνέχεια από ό,τι με ενημέρωσαν έχουμε και τις δηλώσεις του κ. Τσίπρα. Ναι, τις έχουμε. Ότι είχαμε και τις διαμαρτυρίες κατοίκων της Λέσβου και ακτιβιστών, ναι, οι οποίοι μετά ζητούσαν να πέσει ο φράχτης στον Εύρο και να σταματήσει όλο αυτό το σκηνικό θανάτου στο Αιγαίο. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς έκαναν διαμαρτυρία φορώντας σωσίβια και από την συλλογικότητα, από την κίνηση Αβάζ, έχει συγκεντρωθεί και ψήφι. Ηλία, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα παρακολουθήσουμε δηλώσεις τώρα του Πρωθυπουργού και του κ. Σούλτς. Σήμερα σε μια δύσκολη μέρα, αλλά δεν θέλαμε να κρύψουμε τίποτα. Θέλαμε να δούμε την πραγματική σκληρή εικόνα που αντιμετωπίζει καθημερινά η Μυτιλήνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας. Τα νησιά της πρώτης γραμμής των προσφυγικών ροών. Και βεβαίως ήρθαμε σε μια δύσκολη μέρα, διότι και η απεργία των αυτεργατών έχει δημιουργήσει μια ασφυκτική κατάσταση, όπου πάνω από 10.000 πρόσφυγες που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, έχουν περάσει δηλαδή από τις πρώτες υπηρεσίες υποδοχής και έχουν ταυτοποιηθεί και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο λιμάνι με το εισιτήριο στο χέρι για να περάσουν ενδοχώρα, δεν μπορούν να φύγουν. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να δούμε με τον πρόεδρο Σούλτς πόσο δύσκολες είναι οι καθημερινές προσπάθειες των ανθρώπων, των αρχών εδώ στη Μυτιλήνη, των εθελοντών που εργάζονται ακούραστα, ακατάπαυστα, προκειμένου να δώσουν τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να τους διευκολύνουν, να τους δώσουν ένα πιάτο φαγητό, ένα ζεστό ρούχο. Νομίζω ότι δίνουμε μία μάχη που υπερβαίνει τις δυνατότητές μας και αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους. Είχαμε όμως και την ατυχία να δούμε από πρώτη, ας το πω έτσι, με ιδίη σώμαση, με τα μάτια μας, μια αυτοσχέδια βάρκα να έρχεται γεμάτη από πρόσφυγες και πράγματι συνειδητοποίησαμε ότι εδώ πρόκειται για μια διαδικασία εγκληματική από την πλευρά των διακινητών. Στηβάζουν δεκάδες ανθρώπους όχι σε βάρκες, αλλά σε αυτοσχέδιες αμπρέλες. Σήμερα ευτυχώς η θάλασσα είναι σχετικά ήρεμη. Μπορεί οποιοδήποτε να αντιληφθεί ότι με μια απλή θαλασσοταραχή αυτές οι βάρκες δεν μπορούν να αντέξουν τους ανθρώπους. Αυτό που συμβαίνει στο Αιγαίο είναι ένα έγκλημα. Ένα έγκλημα που πρέπει να σταματήσει. Ρωτάτε πώς θα σταματήσει. Καταρχάς, αυτό που είναι απαραίτητο πρέπει να γίνει άμεσα είναι να έρθουμε σε μια συμφωνία με την Τουρκία
ώστε να αποτραπούν οι ροές μέσα από το χτύπημα των διακινητών. Οι άνθρωποι αυτοί εγκληματούν προκειμένου να κερδίσουν κάποια μαύρα χρήματα, οδηγούν ανθρώπους στο θάνατο. Και βεβαίως εμείς πρέπει να προετοιμαστούμε για να φτιάξουμε τις καλύτερες δυνατές δομές υποδοχής αυτών των ανθρώπων στα νησιά μας και στην ενδοχώρα, αλλά θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα μόνο εάν συμφωνήσουμε με την Τουρκία αυτές οι δομές να είναι στην απέναντι πλευρά, ώστε να γίνεται η μετεγκατάσταση από τις τουρκικές ακτές, ώστε να μην διακινδυνεύει κανένας να χάσει τη ζωή του στα κρύα νερά του Αιγαίου. Τέλος, θέλω να πω ότι σε σχέση με διάφορες ερωτήσεις σας για τα σύνορα, για τον φράχτη, το όνειρο, το όραμα το δικό μας είναι να έχουμε μια Ευρώπη δίχως τείχη, δίχως φράχτες, δίχως σύνορα. Η Ευρώπη όμως έχει σύνορα με άλλες χώρες εκτός Ευρώπης. Η Τουρκία σήμερα δεν είναι στην Ευρώπη. Η ιδέα του να πέσει ο φράχτης μονομερός και να έρχονται οι πρόσφυγες από τον Εύρο φαίνεται καλή ιδέα για κάποιους οι οποίοι δεν έχουν ιδέα, δεν έχουν γνώση του γεγονότος ότι από την άλλη μεριά του Εύρου, μέχρι να φτάσουν δηλαδή στον Εύρο αυτοί οι άνθρωποι, υπάρχουν νάρκες. Άρα το δίλημα για μας δεν είναι αν θα χάνουν τη ζωή τους στο Αιγαίο ή στις νάρκες του Εύρου. Το δίλημα για μας είναι να μην χάνουν τη ζωή τους πρόσφυγες. Το ζήτημα για μας είναι να μην χάνουν τη ζωή τους πρόσφυγες. Συνεπώς είναι ωραίες οι ιδέες που στηρίζονται όμως σε έλλειψη γνώσης. Αυτή τη στιγμή πρέπει με υπευθυνότητα να διαχειριστούμε ένα πρόβλημα. Και η σωστή διαχείριση του προβλήματος είναι η σωστή προετοιμασία των υποδομών στην ελληνική πλευρά και η συνεργασία με την Τουρκία ώστε να σταματήσουν οι ροές. Βρισκόμαστε εδώ για να δούμε πώς οι ελληνικές αρχές και οι ευρωπαϊκές αρχές και οι διεθνείς οργανισμοί οργανώνουν την καταγραφή επί τόπου και πώς τα hot spot προχωρούν, πώς προχωρούν οι κατασκευές που χρειάζονται. Βλέπουμε εδώ τα σχέδια. Παρακολουθώντας τις εξηγήσεις, βλέπουμε τα κτίρια, βλέπουμε το γκρέμισμα, την κατεδάφιση των παλιών κτιρίων και τη δημιουργία των νέων κτιρίων για τα hot spot. Αντιμετωπίζουμε εδώ δραματικές καταστάσεις και κατά τη διάρκεια της αφήξεώς μας, ο Πρωθυπουργός και εγώ, είδαμε καράβια, πλοία, βάρκες να έρχονται και είδαμε ανθρώπους να πηδάνε στο θείο νερό και να κολυμπάνε μέχρι την παραλία. Πρόκειται πράγματι για δραματικές καταστάσεις. Είμαι ευγνώμων σε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται και συνεργάζονται εδώ. Και συμπεριφέρονται απέναντι στους πρόσφυγες με πολύ καλό και διακριτικό τρόπο. Είδαμε επίσης ότι η απεργία δημιουργεί κάποια προβλήματα. Διότι δεν μπορούν οι πρόσφυγες να φύγουν λόγω της απεργίας, δηλαδή προστίθενται οι δραματικές καταστάσεις μία με την άλλη. Ελπίζω ότι τα hot spot, τα κτίρια δηλαδή τα σχετικά και η οργάνωση αυτών των hot spot θα προχωρήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και συμφωνώ με όλους εκείνους οι οποίοι λένε ότι τα hot spot έχουν νόημα μόνο εάν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή ελληνική. Ότι τα hot spot χρειαζόμαστε επανεγκατάσταση των ανθρώπων αυτών. Ο Πρωθυπουργός και εγώ χθες δώσαμε ένα χαιρετισμό στις πρώτες οικογένειες. Χαιρετήσαμε τις πρώτες οικογένειες που πήγαν στο Λουξεμβούργο. Ήταν ένα πρώτο ξεκίνημα αυτό και αυτό το πράγμα μπορεί να συνεχίσει στις επόμενες εβδομάδες και είμαι ευγνώμων στις εθνικές ελληνικές αρχές και στις διεθνές αρχές για αυτό που κάνουν εδώ. Μάλιστα, είδαν λοιπόν από πρώτο χέρι και ο Πρωθυπουργός και ο κ. Σούλτς